από τους ανθρώπους που θέλω να πω να βάλω Παντελίδη να ακούσω. Παρ' όλα αυτά, όταν το έμαθα, το τραγικό της υπόθεσης, οι σκηνές με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, δεν ξέρω, ο άνθρωπος τούτος ήρθε να μας δείξει για λίγο το μεγαλείο της ψυχής του και το ταλέντο του, γιατί βλέπουμε τον, ακόμα και στις συνεντεύξεις του, ήταν πάρα πολλά ταπεινός. Πάρα πολλά ταπεινός. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί μας περιμένει στην άλλη άκρη της γραμμής η συνάδελφος Κωνσταντίνα Δημοπούλου από το Open, η οποία κάλυψε και δημοσιογραφικά χθες το μνημόσυνο του Παντελή Παντελίδη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Κύπρο. Χαίρετε, χαίρετε από εδώ, από την Αθήνα. Όντως, όλα αυτά που λέτε με έχουν συγκινήσει και εμένα. Πέθηκα εκεί, την χάνει βέβαια, ξέρεις πολύ καλά Τάσο, εγώ δεν είχα γνωρίσει από πολύ κοντά, λόγω των συνεντεύξεων δηλαδή. Ναι. Πήγαμε χθες στις 10 παρατέταρτο, είχαν κάνει μια ανοιχτή πρόσκληση ουσιαστικά μέσω Facebook η οικογένεια για να παρευρεθούν όλοι όσοι θέλουν στο μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας ο Παντελής Παντελίδης. Θέλω να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί είχε φτάσει απλός κόσμος στην εκκλησία. Ήταν στη Νέα Ιωνία, στον Αγίο Σπυρίδωνα. Τελικά ξεκίνησε το μνημόσυνο στις 10.30 ακριβώς. Τότε ήρθε και ο Δεσπότης για να ξεκινήσει το μνημόσυνο. Οι γονείς του φυσικά ήταν εκεί από νωρίς το πρωί. Η μητέρα του, δεν το συζητώ, είχε φτάσει πρώτη μαζί με τον μικρό αδερφό του Νίνο. Μετά από λίγο είχε έρθει ο τριαντάφυλλος μαζί με τη σύζυγό του. Και λίγο πιο μετά κατέφτασε ο πατέρας. Στην αρχή δεν θέλανε να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Ήταν και συγκεκριμένοι, δεν είχαν αυτή τη διάθεση. Εμείς διακριτικά ήμασταν λίγο πιο πίσω. Μετά από λίγη ώρα μαζεύτηκε ακόμα περισσότερος κόσμος. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη, δεν χωρούσε μέσα, γι' αυτό είχαν μείνει και κάποιοι απ' έξω. Μετά από λίγη ώρα έφτασε και η Αμαριλή, η οποία ήταν και πολλά χρόνια φίλη του και συνεργατηδά του, αλλά κυρίως φιλική σχέση. Ξεκίνησε το μνημόσυνο, μετά ήρθαν τον καθιερωμένο καφέ. Μόνο εκεί, βέβαια, όταν τελείωσε το μνημόσυνο και έφυγε και η μητέρα και τα αδέλφια, δεν θέλησαν ακόμα να κάνουν κάποια δήλωση. Όμως στο τέλος, μία έτσι μικρή δήλωση μας έδωσε ο πατέρας όσο μπορούσε, ακόμα φανερά συντετριμμένος. Και φυσικά το μήνυμα όλων ήταν ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε αυτό το παιδί που ήρθε έτσι ξαφνικά και έφυγε και έτσι ξαφνικά από τη ζωή μας. Κωνσταντίνα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Πλην από αυτούς που έχεις προαναφέρει, υπήρχαν κάποιοι άλλοι γνωστοί τραγουδιστές? Κάποιοι άλλοι επώνυμοι εννοείς, διάσημοι? Όχι, αν εννοείται με αυτόν τον τρόπο, όχι, μόνο η Αμαριλή. Μάλιστα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν απλός κόσμος και ήταν και κάποια άτομα από το fan club του. Μάλιστα. Και πριν δούμε τις δηλώσεις του πατέρα, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Είδαμε χθες το Έλα Χαμογέλα με τη Σύση Χριστίδου. Είδαμε πραγματικά ότι μετέφερες το κλίμα ακριβώς όπως το ζούσες και εσύ, γιατί κυριαρχούσε η απόλυτη συγκίνηση εχθές, έτσι? Ακριβώς, ακριβώς, Τάσο μου. Και είναι κάτι που όντως δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ και εμείς δημοσιογραφικά και κάποιοι που ήταν ακόμα πιο κοντινοί φίλοι του. Εγώ και όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, τον είχαμε γνωρίσει μέσα από τη δουλειά μας και ήμασταν και τυχεροί, γιατί νωρίτερα να γνωρίσει ανθρώπους όντως ταπεινούς. Και δεν το λέμε τώρα επειδή έβγαινε από τη ζωή, όντως ήταν ένα παιδί ταπεινό. Αυτό που λέγατε πριν ισχύει. Και δεν έδινε ποτέ δικαιώματα. Χαίρομαι που τον γνώρισα, είμαι τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ και περισσότερος κόσμος άτυχοι που έφυγε τόσο νωρίς και δεν μπορέσαμε να αναζήσουμε και άλλα πράγματα μαζί του. Μάλιστα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή να συνέχεια. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και μια και τον αναφέραμε, θα ήθελα να δούμε αν είναι εύκολο τη δήλωση του πατέρα. Ναι. Τραγικός αυτός πατέρας που πριν από 3 χρόνια έχασε το παιδί του και ακόμη και σήμερα, φυσιολογικό φαντάζομαι, δείχνει να είναι τόσο συγκλονισμένος όσο και τότε. Ημέρα μνήμης. 3 χρόνια. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πέρασαν πολλά κλάματα. Πολλές μέρες, πολλά κλάματα. Ο κόσμος ακόμη κρατά ζωντανό τον Παντελή Παντελίδη στη μνήμη μας, στη μνήμη όλων. Μακάρι. Να συνεχιστεί αυτό. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο? Τίποτα. Αυτό είναι πράγματα από υπερανθρωπινής. Δεν ξεχνιέται και πιστεύω να μην ξεχαστεί ποτέ. Ακούστε τι είπε ο τραγικός πατέρας. Μακάρι να μην ξεχαστεί ποτέ. Νομίζω ότι η ευχή του όχι μόνο θα πιάσει, αλλά είναι από τους καλλιτέχνες που θα μείνουν για πάντα χαραγμένοι και στη μνήμη μας και τα τραγούδια του θα μείνουν αθάνατα. Και θα μας κρατήσουν συντροφιά πάρα πολλές νύχτες. Μάλιστα. Επίσης, παιδιά, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι
το χαμόν ενός παιδιού, ο γονιός δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Αναφυσβήτητα. Δηλαδή, το μόνο που του έχει μείνει τώρα αυτού του πατέρα, τι είναι? Η μνήμη που τα τραγούδια του, και το ότι να υπάρχει ο γιος του ακόμα, αν είναι ζωντανός μέσα στις καρδιές του κόσμου ουσιαστικά. Ναι. Λοιπόν, είχαμε και ένα μήνυμα μέσω Facebook από τη Μίνα Αρναούτη, άντρη μου, ε. Ναι. Λοιπόν, η Μίνα ήταν στο αυτοκίνητο μαζί με τον Παντελή. Και σήμερα που ήταν, σήμερα ουσιαστικά, έγραψε στο Facebook το εξής μήνυμα. Μην τρέχετε, μην οδηγείτε μεθυσμένοι, μην φοράτε ζώνη ασφαλείας. Να μην μιλάτε στο κινητό, να ακολουθείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αλλά στο τέλος, αφού μας δίνει κάποιες συμβουλές για το πώς πρέπει να οδηγεί κάποιος, έρχεται και γράφει, σαν σήμερα ξεκινήσαμε να πάμε μια βόλτα που το ξημέρωμά μας μας βρήκε το φίλο μου και οδηγό του αυτοκινήτου νεκρό και μένα στην εντατική. Επί 3 χρόνια μιλάω με γιατρούς και κάνω επεμβάσεις. Το νου σας. Τη δικαιοσύνη θα τη διδαχθείς από όσους σε αδικούν, λένε. Την επέσχυντη συμπεριφορά που είχαν ορισμένοι, αλλά και την επέσχυντη υποστήριξη, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μάλιστα. Μου έκανε εντύπωση η φράση «τον οδηγό αυτοκινήτου». Γιατί ξέρετε ότι είχε γίνει μεγάλη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Μίνα Αρναούτη και την οικογένεια του, ναι, Παντελή Παντελίδη. Υπήρξε θέμα σχολιασμού πάρα πολλές ημέρες. Μάλιστα σχολιασμού. Μέγα θέμα ήταν. Μη λέμε τώρα. Ήταν μέγα θέμα. Λοιπόν, ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα επίσης στον Παντελή Παντελίδη έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από την εκπομπή του στον Αντένα. Ο Παντελίδης είχε παραχωρήσει την πρώτη του συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν το 2012. Ναι, στο Late Night Show που έκανε. Ήτανε, όχι. Ήτανε, τότε ο Παντελίδης είχε πει το εξής. Αφού έγινα γνωστός μέσα από το YouTube, θέλω η πρώτη μου συνέντευξη που θα παραχωρήσω να είναι στο YouTube. Α, μάλιστα. Okay. Και έτσι έκανε μια ξεχωριστή συνέντευξη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που την προέβαλε ο ίδιος μέσα από τη σελίδα, αν θυμάμαι καλά, του Παντελή Παντελίδη στο YouTube. Και είχε γίνει πραγματικά πανικός τότε, γιατί όλοι θέλουν να πάρουν την πρώτη συνέντευξη από τον Παντελή Παντελίδη. Μιας και το ανέφερες, πόσον... Να βλέπουμε και πλανάκια του Παντελή. Πώς τα είχε καταφέρει τόσο άνθρωπος μέσα από το YouTube να έχτισε ήδη το όνομα του, να αγαπήθηκε ήδη από το διαδίκτυο και στην πορεία βγαίνοντας πάνω στις πίστες και στη δισκογραφία να έχτισε το όνομα του. Και το ακόμα πιο λυπηρό, έφυγε πάνω στο ζενίθ της καριέρας του. Ναι. Δηλαδή ήταν... Ναι. Συγγνώμη, νομίζω ότι έγινε πιο πολύ διάσημος αφότου πέθανε, παρά πιο πριν. Όχι, δηλαδή... όχι, δεν ισχύει αυτό. Και η κηδεία του ήταν ένα πραγματικό λαϊκό προσκύνημα από κόσμο. Ο Παντελής Παντελίδης άγγιξε όλους τους ανθρώπους και οι άνθρωποι που τον αγαπούσαν και τον ακολουθούσαν ήταν πάρα ίσως πολύ. Δεν έγινε, ναι, δεν έγινε φαινόμενο μετά θάνατο. Ίσως τούτον που θέλει να πει, Άντρη, είναι ότι, αν κατάλαβα σωστά, κόσμος που δεν είχε να ακούσει τα τραγούδια του, στράφηκε να τον ακούσει και μετά θάνατον και να τον αγαπήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Παρακαλώ. Okay. Και το θέμα λοιπόν με τον Παντελή Παντελίδη, είδαμε ότι χθες έγινε το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν φανερά συγκλονισμένος και σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Ήταν φανερά συγκλονισμένος γιατί, όπως είπαμε, ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Μπορούμε, σας παρακαλώ, να βλέπουμε και πλανάκια από το αφιέρωμα που ετοίμασε η άντρη μας. Ήταν ο πρώτος που του έκανε συνέντευξη και ήταν από τους ανθρώπους που τον στήριζαν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. Ήταν πολύ δεμένοι και ο Παντελής Παντελίδης δεν είχε πολλά κολλητή λύκια με ανθρώπους του χώρου. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιοσχετίστας. Μπορεί, αλλά από τις συνεντεύξεις που έχω παρακολούθησα και από δηλώσεις που έγιναν, ήταν αγαπητός στον κύκλο και ήταν αγαπητός σε συναδέλφους. Δηλαδή, θυμούμε χαρακτηριστικά τον Ρέμο, τον Καρά, και το Τσαλίκι, και πάρα πολλούς άλλους που μιλήσαμε τα καλύτερα. Χατζίδου που τις έγραψε το χειρότερο, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θα επιστρέψουμε στον Παντελή Παντελίδη για να δούμε αυτό το συγκλονιστικό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και πάμε στο Λούι μας, στο Λούι Πατσαλίδη, ο οποίος εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή της Βασιλικής Χατζιαδάμου και συγκινήθηκε ο Λούι.